την αποσχάρετε στην κοινωνία του τόπου μας. Ό,τι επιθυμείτε. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο για σας. Βεβαίως. Όλοι εγώ μιλάω, να μην παρήξω. Να σας ευχαριστήσω. Παρόλο που δεν το σχεδιάσαμε έτσι και η παρουσία σας δίνει μια επισημότητα και μια ξεχωριστή στιγμή. Ήταν επιθυμία των στελεχών και των υπαλλήλων του ληξιαρχείου μας να γίνει ο σκεπτικός αγιασμός. Και βεβαίως η Δημοτική Αρχή το αποδέχτηκε. Και αυτή η επιθυμία δείχνει ότι η Εκκλησία μας και η θρησκεία μας, η Ορθόδοξη πίστη, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και με την διοίκησή της, αλλά και με τον λόγο μας. Ήθελα να σας πω ότι όλο αυτό έγινε με τις δυνάμεις των εργαζομένων του Δήμου, των επιστημόνων, αλλά και των εργατών και των διευθυντών. Δείχνω ότι έχουμε τις δυνατότητες, εάν μας αφήνουν, να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε μικρά και μεγάλα έργα. Το συγκεκριμένο έργο σχετίζεται με την συντήρηση και την ανάδειξη των ιστορικών μας μνημείων μιας συγκεκριμένης περιόδου και είναι ένα μόνο από τα πολλά από αυτή την περίοδο προωθούμε και σχετίζονται είτε με το 7ο Δημοτικό Σχολείο που όπως ξέρετε εντάχθηκε σε πρόγραμμα μέσα από τις πιλότιμες προσπάθειες των στελεχών μας και των υπηρεσιών μας, κάτι το ξεχωριστό, ιδιαίτερα ξεχωριστό. Το ίδιο συμβαίνει και θα ξεκινήσουν τα έργα στο κτίριο της Φιλαρμονικής, που είναι βρίσκεται απέναντί σας. Ελπίζουμε ότι θα κατακτήσουμε και δύο ακόμα δραστηριότητες και έργα που σχετίζονται με την πλήρη ανακαίνιση του Ακταίων και την πλήρη ανακαίνιση του Ιπποκρατίου Λυκείου και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή να εγκριθούν οι μελέτες που έχουν καταθέσει και τα προγράμματα και τα χρήματα που διώκουμε. Στοιχείο του ότι πέραν όλων των άλλων κάνουμε μια προσπάθεια πλήρους ανακαίνησης όλων των ιστορικών μας μνημείων και κτίριων. Παράλληλα όμως, το σύνολο της Δημοτικής Αρχής θεώρησε σκόπιμο να μεταφέρει τις υπηρεσίες του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου από τον Όρκο στο Ισόγειο, από την ώρα που απελευθερώθηκε αυτός ο χώρος, γιατί βλέπαμε καθημερινά ότι πάρα πολλοί συνδημότες μας ταλαιπωρούνται ανεβαίνοντας στις σκάλες και κυρίως ηλικιωμένοι, αλλά και παράλληλα ήταν όρθιοι σε διαδρόμους του Δήμου μας, ταλαιπωρούσαν τους εαυτούς τους αλλά και τις υπηρεσίες που ήταν δίπλα. Άρα το ότι αποφασίσαμε να μεταφερθούμε στο Ισόγειο είναι ένα στοιχείο που σχετίζεται με την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των συμπατριωτών μας, που αποδεικνύεται καθημερινά πλέον από τις ευχαριστίες και των συμπατριωτών μας. Συνηθίζεται, σεβασμιότητες, στις ομιλίες σας να λέτε ότι ο λαός μας, τα εκατοντάδες χρόνια που πέρασαν, πέρασε και χειρότερες στιγμές, ότι οφείλουμε να κατανοήσουμε όλοι μας πως είναι κάτι το συνηθισμένο και ότι από εμάς εξαρτάται να αντέξουμε με την βοήθεια βεβαίως και του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος της ΧΟ μέσα από τις δραστηριότητες του μεταφέρει την ελπίδα στους συμπατριώτες για να αγωνιστούν, για να δραστηριοποιηθούν και να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις υπουργές που τελευταία βλέπουμε καθημερινά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και πάλι να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι και εγώ και οι συναδελφοί μου,
Δημοτική Σύμβουλη, στο δύσκολο και μεγάλο έργο που κι εσείς επιτελείτε στον τόπο μας, είμαστε κοντά σας, στο βαθμό που μπορούμε να ανταποκριθούμε, καθημερινά αλλά και στον ευρύτερο στόχο σας, ώστε από κοινού να δημιουργήσουμε και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του. Σας ευχαριστώ και πάλι. Τίποτα, να είστε καλά. Γερή και δυνατή, να αγωνίζεστε και να προσφέρετε. Υγεία και χαρά σε όλους, εύχομαι. Ευχαριστώ. Να θυμάστε, το καλό θα νικήσει το τέλος.